Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, οι κομματικοί μηχανισμοί εντατικοποιούνται και εμείς στο κεντρικό στούντιο του RTV φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο των τοπικών επιτροπών Ανταρσία της Ηπείρου, τον κύριο Βαγγέλη Νάνο. Μαζί μου, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Νάνο, και φέτος συμμετέχετε με ψηφοδέλτιο και μάλιστα με υποψηφίους βουλευτές και από την Άρτα. Δεν ξέρω αν τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι τέτοιο εφικτό, αλλά φαίνεται πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενεργοποιούνται ως προς την υποψηφιότητά τους και τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του Ανταρσία. Είναι της Ανταρσία. Ναι, της Ανταρσία. Της Ανταρσία. Συγγνώμη. Ξέρετε, έχουμε και μία. Εγώ το πήγαινα του κόμματος. Μας έχει πει το Ανταρσία ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και το χρησιμοποιούμε εμείς σαν για πλακίτσα το Ανταρσία. Το έχουμε βάλει και στα 5 λεπτά και στα 10 λεπτά. Ναι, η Ανταρσία έχει 400 υποψήφιους σε όλη τη χώρα. Έχει σχεδόν πλήρη ψηφοδέλτια εκτός από κάποιους νομούς που λείπουν ένα-δύο άνθρωποι, ας πούμε. Ένα-δύο-τρεις υποψήφοι. Κατεβαίνει με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Και φιλοδοξεί να καταγράψει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα σηματοδοτήσει μια ενίσχυση των δυνάμεων, ας πούμε, της μετοπικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς, των δυνάμεων αυτών που θέλουν την αντικαπιταλιστική αριστερά ενωμένη, αλλά και στο πολιτικό στίβο να τις δώσουν μια όθηση εκτός από το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι των συνδικάτων, τη τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Να δώσουν και μια πολιτική όθηση και σε πολιτικό επίπεδο να ισχυροποιηθεί για να μπορέσει να παίξει όσο γίνεται καλύτερο ρόλο απέναντι στην προσυμφωνημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα των εκλογών. Κύριε Νάνο, είστε γνωστός και από τους αγώνες, πολύ περισσότερο στον ομό της Πρέβεζας που έχετε κάνει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα που ήρθε πριν από λίγες ημέρες και προανέφερε ως αρχηγός κόμματος ότι εάν είναι αυτός ο επόμενος πρωθυπουργός, θα αποκτήσει τελικά νοσοκομείο η Πρέβεζα. Θα ήθελα πραγματικά την άποψή σας για αυτό. Κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι μια πικραμένη ιστορία. Είναι μια ιστορία που έχει φτάσει στα όρια του κλεισίματος τη διετία 2010-2013. Ο πρεβεζάνικος λαός, με τους αγώνες τους οποίους έδωσε εκείνο το χρονικό διάστημα, απέτρεψε σε μια πρώτη φάση να μην κλείσει ουσιαστικά το νοσοκομείο. Γιατί μπορεί να λειτουργεί ένα νοσοκομείο, αλλά μπορεί να είναι και κλειστό η υπολειτουργία, με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν ολόκληρα τμήματα τα οποία έχουν καταρρεύσει και για ένα σκολικοδίτη, ας πούμε, τρέχει, ας πούμε, από την Πρέβεζα στην Άρτα έτη 2023. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει πολλοί από την Πρέβεζα και όποιος περνάει τάζει και από, από μια νέα κατασκευή, ας πούμε, νοσοκομείο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που αποκρύπτει ο κύριος Τσίπρας στην εμφάνιση την οποία έκανε είναι ότι έχουν προσυμφωνήσει σε μια λογική δημοσιονομικής προσαρμογής και μια λογική πρωτογενών πλεονασμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο είχε χαλαρώσει λόγω πανδημίας. Δηλαδή το 2024, με λίγα λόγια, πρέπει να κόψουν 8 δισεκατομμύρια από τις δημόσιες δαπάνες, του τέστινγκ και από την υγεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περισσότερο σαν ένα προεκλογικό τρίκ θυμίζει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν μπόρεσε να φτιάξει ένα καινούργιο νοσοκομείο την περίοδο που κυβερνούσε, ας είχε κάνει κάτι, ας πούμε, που να αποδείχνει ότι υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς νομίζουμε ότι ήταν μια. Όπως και η δηλώση του κ. Μητσοτάκη, ας πούμε, στην Πρέβεζα, στην συγκέντρωση που έκανε στην Πάρκα, έχει να κάνει με τη δημαγωγία και την προσπάθεια εξαπάτησης, ας πούμε, του λαού. Και την επόμενη μέρα το πρωί βγαίνουν ήδη στους τουρνάρες και τους λέει: μαζευτείτε, παιδιά, γιατί η πολιτική είναι συγκεκριμένη, δεν θα φύγετε πέρα από αυτή την πολιτική και αφήστε, ας πούμε, την παραχολογία. Κύριε Νάνο, εγώ θα σας ξαναγυρίσω στις εκλογές και στους ψηφοφόρους. Πόσο μεγάλη απόκληση υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αριστεράς και δεν υπάρχει ένας συγκερασμός, αν θέλετε, μια κοινή συνισταμένη, για να μπορούν και οι ισχυρότεροι δύναμοι να δώσουν οι ψηφοφόροι στην ενωτική αριστερά, αλλά πολύ περισσότερο να μην υπάρχει και αυτός ο κατακερματισμός. Εξάρτητα τι εννοείται αριστερά. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Είναι απλά τα πράγματα. Θεωρούμε το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα κόμμα αστικής διαχείρισης. Ξεκάθαρα τα υπόλοιπα κόμματα. Να αφήσουμε απ' έξω το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τα υπόλοιπα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει. Λέτε τι θεωρείτε εσείς, έτσι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται. Θεωρείται αυτό το αριστερά. Γι' αυτό ρωτώ, ναι, την άποψή σας. Το να είσαι, ας πούμε, από παιδί, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, ας πούμε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι είσαι και αριστερά. Ή το να έχεις διαχειριστεί το αστικό σύστημα και να έχει ψηφίσει μνημόνιο μέχρι το 2000,
60, το οποίο είχε αλυσοδέσει, ας πούμε, το λαό, δεν είναι αριστερά πρώτον αυτόν. Δεύτερον, εμείς μιλάμε για μια ενωμένη αντικαπιταλιστική αριστερά. Έχουμε πολιτική πρόταση ενότητας της αντικαπιταλιστικής αριστεράς με ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή έτσι και γενικώς και αόριστα, γιατί πάντα ενώνονταν η αριστερά, μόνο που όταν ενώνονταν, ας πούμε, όπως αποδείχθηκε και στη δεκαετία του 90, όπως αποδείχθηκε με τον Τσίπρα, που μας λέγανε όλοι το 2015. Με αυτό το πλαίσιο, να ενωθείτε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει σύγκληση. Με αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει σύγκληση. Αυτή τη στιγμή εμείς πιέζουμε να υπάρξει σύγκληση σε αυτό το πλαίσιο. Πιέζουμε και για κοινούς αγώνες μέσα στο μαζικό λαϊκό, ας πούμε, κίνημα και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι. Επιμένουμε ότι αυτό το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο σύγκρουσης και ρήξης με αυτή την πολιτική, γι' αυτό επιμένουμε να συγκεντρώνουμε δυνάμεις γύρω από αυτό. Το οποίο έχει να κάνει πρώτον κίνδυνο στο τώρα όμως, όχι στο απότερο μέλλον, ένα μαζικό λαϊκό κίνημα το οποίο θα επιβάλλει ουσιαστικά τη διαγραφή του χρέους που πνίγει ουσιαστικά, ας πούμε, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας, ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα επιβάλλει την εθνικοποίηση, κρατικοποίηση όλων των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, που θα σου οδηγεί σε ρήξη και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει, ας πούμε, να ζήσει καλύτερα ο λαός. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή τρεις βασικοί άξονες είναι αυτοί. Και το είναι και το ζήτημα του πολέμου. Το οποίο κανένας δεν μιλάει. Έχουμε εκλογές, πόλεμος γίνεται στη γειτονιά μας, πόλεμος είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Η αντιπαράθεση Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών με τις παραφιάδες τους από τη μία, τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Άνοιξη από την άλλη, αυτή τη στιγμή έχει πάει και στην Αφρική. Γίνεται πόλεμος στο Σουδάν. Αυτές οι αντιθέσεις θα οξυνθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και διαμέσου των ΑΟΣ που μας ενδιαφέρει εδώ στην περιοχή. Μην κοιτάξτε, μην βλέπετε, ας πούμε, μια ανακοχή του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού στα πλαίσια, ας πούμε, στην περιοχή λόγω των εκλογών που γίνονται στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Ναι. Και δεν θα στείλουμε τα παιδιά μας να πολεμήσουν, ας πούμε, για τα πετρέλαιά τους, για τα φυσικά αέρια και για την ενέργεια. Πού έχετε βάλει τον πύχη σε αυτές τις εκλογές, κύριε Νάνο? Εμείς πιστεύουμε η ανταρσία βγήκε από μια περίοδο στην οποία έδωσε μάχες και την περίοδο της πανδημίας. Και πιστεύουμε, ας πούμε, ο πύχης ο οποίος έχουμε βάλει είναι να αυξηθούν οι δυνάμεις μας όσο γίνεται περισσότερο. Για να μπορέσουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο που σας είπα πριν, την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.